Μας που έγινε και πόλη σας δεν οφείνεται σε κανέναν άλλον παρά μόνο σε εσάς, στο ποντιακό σας πείσμα, στα προτερήματα του ποντιακού ελληνισμού, αλλά και στη στήριξη ενός Δήμου που έβλεπε τον ασπρόπυργο που έπρεπε να γίνει. Σε κίνδυνο τη σταθερότητα όλης της χώρας, σας δηλώνω ότι έχουμε την απόφαση, έχουμε την κατάλληλη προετοιμασία και μαζί θα υποχρεώσουμε την πολιτεία άμεσα και χωρίς την παραμικρή χρονοτριβή να απαλλάξει τον τόπο μας από τους θύλακες της Ανασπρόπυργου. Έχουμε επεξεργαστεί το σχέδιο που θα οδηγήσει όλον τον Ασπρόπυργο στο δρόμο της γαλήνης και της κοινωνικής συνοχής. Αυτό πρέπει να είναι το κορυφαίο στοίχημα για τον τόπο μας. Όχι με παρακάλια. Δεν επαιτούμε για τα αυτονόητα. Ξέρουμε το δρόμο της οριστικής λύσης. Και αυτός ο δρόμος θα έχει, αν χρειαστεί, ακόμη και προσφυγή μας στα ευρωπαϊκά όργανα. Αλλάξει τη φούσα από το τεράστιο κίνητο που δημιουργούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία κάτω και γύρω από τους πυλώνες και τις γραμμές της συνιστάσεις. Ρίστε μια ματιά, σας παρακαλώ. Ο ναός του Αγίου Κωνσταντίνου είναι παιδική χαρά απέναντι και το γήπεδο και πολλές εκατοντάδες παιδιών βρίσκονται εντός ηλεκτρομαγνητικών. Δεν ήρθαμε να σας πούμε να μας ψηφίσετε, γιατί είμαστε φίλοι σας, συγγενείς σας, γείτονες ή κουμπάροι σας. Δεσμευόμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το σοβαρό πρόβλημα του τόπου μας. Πρώτον, απαιτώντας από την πολιτεία να θωρακίσει τα σπίτια με ειδικά υλικά που θα προστατεύουν την υγεία όσο ζουν σε αυτές τις περιοχές από που περνούν τα δίκτυα αυτά της υψηλής τάσης. Μας έδει, μοτακίδας δεν πρέπει. Θα κινήσουμε τις διαδικασίες όπου αυτό απαιτείται για τη μεταφορά. Δεν ήρθα να σας πω γενικά και αόριστα ότι θα εργαστώ για την περιοχή. Σας καλώ να ψηφίσετε με τα κριτήρια που θα διασφαλίσουν μια ανθρώπινη καθημερινότητα και το ρόλο του πρωταγωνιστή στην πόλη της ζωής μας. Δεσμευόμαστε για έναν τόπο καθαρό, ασφαλή, χωρίς μαύρους καπνούς. Από κάθε κίνδυνο, από αστικές και δασικές πυρκαγιές. Έχουμε σχέδιο και εφαρμόσιμο πρόγραμμα σε όλους τους τομείς. Δεσμευόμαστε να πορευτούμε με οδηγό την κληρονομιά μας, την κληρονομιά των προγόνων μας, των παππούδων μας, την κληρονομιά του ελληνισμού του Πόντου και όλης της Ελλάδος. Μαζί θα γεμίσουμε τις ψυχές των παιδιών μας, θα τους δώσουμε το αξιακό εκείνο φορτίο και τα εφόδια για να πάνε αύριο τις ζωές τους και τον Ασπρόπυργο πιο ψηλά. Φίλες και φίλοι μου, πολίτες της Φούσας, πολίτες του Ασπρόπυργου, είμαστε η δύναμη που έρχεται να κάνει το Δήμο πιο δυνατό. Είμαστε η απάντηση στο ερώτημα ποιος δήμαρχος, ποια δημοτική αρχή μπορεί να εγγυηθεί για την πρόοδο και την ανάπτυξη του Ασπρόπυργου. Και αυτό να είστε σίγουροι. Καταγράφεται πλειοψηφικά όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις αλλά και στις συγκεντρώσεις μας. Όπως σήμερα εδώ στη Φούσα, χθες στο Ρουπάκι, αύριο στον Κοριτσά, μεθαύριο στο Κέντρο. Και επειδή με το μέλλον του τόπου μας δεν παίζουμε, σας ζητώ στις 8 Οκτώβρη να στηρίξουμε μαζί το δρόμο για το μέλλον, ξεπερνώντας ψευτοδιλήμματα και συναισθηματισμούς. Σας ευχαριστώ πολύ.
για την αποδοχή και την ομόφυνη στήριξη. Απόψε και η Φούσα στέλνει σε όλο τον Ασπρόπυργο το μήνυμα της θετικής ψήφου στο συνδυασμό Ασπρόπυργος αλλάζουμε. Το μήνυμα της νίκης, το μήνυμα της συμμετοχής. Το μήνυμα της συμμετοχής στο κοινό μας όραμα για τη Φούσα, για όλο τον Ασπρόπυργο που μαζί θα το κάνουμε ανθρώπινη, πράσινη και έξυπνη πόλη. Έναν Ασπρόπυργο πρωταγωνιστή. Όλοι μαζί μέχρι να κλείσουν οι κάλπες. Αγωνιζόμαστε για το μέλλον αυτού του τόπου. Η Φούσα απόψε ψήφισε ό,τι ψηφίζει όλος ο Ασπρόπυργος. Καθαρά και ξάστερα. Ψήφισε Ασπρόπυργο αλλάζουμε. Καθαρή εντολή από την πρώτη Κυριακή. Στις 8 του μηνός πρώτα ο Ασπρόπυργος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Μου δίνετε δύναμη να συνεχίσω. Μέχρι την Κυριακή στις 7 η ώρα όλοι να επαγγελθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.